Πολύ αναλυτικός, οπότε επειδή έχει απαντηθεί το μεγαλύτερο κομμάτι που αφορά τους απόλυτους αριθμούς του ελλείμματος, στο τέταρτο μέρος του υπομνήματος που έχετε καταθέσει, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μιλάτε και για τους απόλυτους αριθμούς του ΑΕΠ. Ναι. Που αν αυτό... Ναι. Λοιπόν, εκεί πέρα θα ήθελα να μας πείτε λίγο πιο αναλυτικά για ποιο λόγο έχει εκτιμηθεί τόσο πολύ το ΑΕΠ, αν αυτό έχει, και για τα πρακτικά θα έλεγα να αναφερθούν αυτά, αν αυτό τελικά αλλάζει κατά πολύ τα μεγέθη με τα οποία αξιολογήθηκε ότι έπρεπε να μπούμε στο μνημόνιο, δηλαδή το χρέος, το ποσοστό του χρέους και το ποσοστό του ελλείμματος, και για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έγινε αυτό. Όταν λέτε χρονικά, πότε εννοείτε, από το 4 και μετά, γιατί... Από το 5 και μετά. Το 5 και μετά. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι είχαμε τέτοιου είδους ανάπτυξη. Γιατί μιλάμε, μιλάμε για 30% και μας έμεινε μόνο 9 και, όπως το είπαμε, 9,6, κάτι τέτοιο. 9 λέτε στην... Ναι, και αυτό το αποδεχτήκαμε με πίεση από την Eurostat και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ήταν το πραγματικό που έπρεπε να μπει. Σας είπα ότι η γνώμη μου είναι ότι έπρεπε να μπει ακόμα και τα θέματα όχι της πορνείας, που είναι 1%. Ρωτήστε, το ψάξα. Ρωτήστε τον κύριο Στρόμπλο αν το δείτε. Πόσο ήταν η πορνεία, τέλος πάντων. 0,1 λέτε στο θέμα. Να. Ήταν η παραοικονομία, η οποία σε όλα τα κράτη υπολογίζεται. Σε όλα τα κράτη, τα περισσότερα κράτη υπολογίζεται στο ΑΕΠ η παραοικονομία. Που μπορούσε να είναι και 30% ή και άλλα θέματα τα οποία δεν τα θεώρησαν σαν λογικά οι ξένοι, διότι δεν θέλουν να πιστέψουν το είδος της ανάπτυξης που είχαμε και όλα αυτά. Αν αυτό λοιπόν υπήρχε, αν είχαν τα στοιχεία διορθωθεί και γίνανε σωστά, όπως τα νομίζω η τότε κυβέρνηση τα έλεγε ότι ήταν, ως προς το ΑΕΠ, δηλαδή 30% τουλάχιστον περισσότερο, καταρχάς, σε εποχές που ζούμε, το θέμα του 9 θα ήταν πολύ μικρότερο σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Μην ξεχνάτε ότι είναι παρανομαστής το ΑΕΠ. Ακριβώς. Άρα ένα ποσό 36 δις που βγήκε δήθεν σαν χρήμα για το έλλειμμα του 9, διαιρούμενο με το 225, 325 είχαμε τότε, διαιρούμενο με 30% παραπάνω, πόσο είναι το 30% 325, μιλάμε για άλλα 100. Άρα το 36 δις δια 400 και κάτι είναι πολύ λιγότερο από 15%, δεν είναι? Ίσως και κάτω του 10%. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό σκεφτόντουσαν τότε που το απογορέψαν, αλλά ο κ. Γεωργίου έκανε το αντίθετο. Ξαναυπολόγισε το ΑΕΠ και το μίκρινε ακόμα περισσότερο. Και ανέβασε πιο πολύ το έλλειμμα του 15,4, έγινε 15,8. Αυτό το αποδίδω στο ίσως μια επιθυμία να επιβεβαιωθεί η ορθότητα του ελλείμματος μέσω πλάγιας οδούς πάλι, μικραίνοντας τον παρονομαστή. Αλλά δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό πραγματικά πρέπει να γίνει και ένας υπολογισμός, επαναυπολογισμός του ΑΕΠ, πηγαίνοντας ίσως πίσω και 10 χρόνια ακόμα, γιατί όχι. Τελικά θεωρείτε ότι εκτός από την διόγκωση του ελλείμματος του 2009... και οι υπολογισμοί και τα στατιστικά στοιχεία που δίνει η Ελστάτ έκτοτε έχουν χρησιμοποιηθεί και ουσιαστικά χειραγωγηθεί για να δικαιολογήσουν τις πολιτικές που έχουν ασκηθεί. Σας άκουσα να μιλάτε και για τα στατιστικά στοιχεία του 2013 που περίπου δικαιολόγησαν και το success story. Ναι. Τελικά έχουν μπει στην υπηρεσία της δικαιολόγησης των πολιτικών που ασκήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια. Δυστυχώς, με μεγάλο δέλτα. Δυστυχώς, να σας αναφέρω και μια άλλη περίπτωση. Όλα αυτά, τα περισσότερα 10, οι περισσότερες 10, που το 9 δήθεν ήταν ελληματικές, σας το είπα και ήδη, αποκαλύφθηκαν μετά από 2 χρόνια ότι ήταν πολύ πλεονασματικές. Και αρχίσανε και βγαίνανε πλέον, ή μάλλον έπρεπε να βγούνε, αλλά έχουν μείνει ακόμα εκεί, εντάξει. Έπρεπε να βγούνε, αλλά μείνανε γιατί μείνανε, γιατί δείχναν πλεόνασμα. Και το πλεόνασμα είναι αυτό που χρειαζόμασταν για το success story. Δηλαδή έγινε το αντίθετο από ότι το 9. Μείναν μέσα να δείχνουν πλεόνασμα. Να προστίθεται το πλεόνασμα στο πλεόνασμα, στο όποιο πλεόνασμα της Ελλάδος. Τι να σας πω. Αυτό και αυτό έχει ακουστεί ότι γίνεται.
για τους λόγους που λέτε. Δυστυχώς, χειραγωγείται πάντα η Ελστάτ από ίσως κάθε κυβέρνηση, να μην πω κάθε κυβέρνηση, αλλά είναι συνήθες φαινόμενο αυτό και πρέπει να σταματήσει. Άρα υπάρχουν πολλοί τρόποι, όπως είπατε, τα στατιστικά να λένε ψέματα. Βεβαίως. Αυτό το βιβλίο που σας λέω, How to Lie in Statistics, όλα όσα λέει μέσα είναι ορθά. Ναι, μπορείς να ψεύδεσαι με στατιστικά, αρκεί να ξέρεις τον τρόπο. Αλλά πρέπει να έχεις μπροστά σου και κάποιον που να είναι αδαής στο θέμα αυτό και να μην καταλαβαίνει αυτό που πάει να κάνεις. Okay. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ωραία, κύριε.